Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Σταύρος Σαράφης και παρακολουθείτε το κανάλι Exclusive English. Σήμερα στο κανάλι Exclusive English θα μιλήσουμε για το ρήμα have got. Το ρήμα έχω δηλαδή στα αγγλικά. Το ρήμα έχω είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ρήμα το οποίο πρέπει να το ξέρουμε όλοι όσοι μαθαίνουμε την αγγλική γλώσσα για τον πρώτο εξής κύριο λόγο. Είναι ένα ρήμα που χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά στην καθημερινότητά μας και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Φανταστείτε πόσες φορές χρησιμοποιούμε το ρήμα «έχω» στην καθημερινή μας ζωή. Λέμε για παράδειγμα «έχω σχολείο», «έχω δουλειά», «έχω πονοκέφαλο», «έχω αυτοκίνητο», «δεν έχω αυτοκίνητο», «έχεις ποδήλατο». Όλες αυτές οι φράσεις χρησιμοποιούνται καθημερινά πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό το λόγο το ρήμα have got το μαθαίνουμε από τα πρώτα όταν μαθαίνουμε αγγλικά. Επίσης το ρήμα have got είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα βασικό εργαλείο για να σχηματίσουμε χρόνους. Αλλά αυτό θα το δούμε σε επόμενο βίντεο. Ας δούμε λοιπόν πώς κλείνεται το ρήμα have got. Όταν κλείνουμε ένα ρήμα, πάντα το κλείνουμε στην κατάφαση, στην ερώτηση και στην άρνηση. Ας δούμε λοιπόν πώς κλείνεται το ρήμα have got στην κατάφαση. Κλείνεται λοιπόν ως εξής. I have got, εγώ έχω. You have got, εσύ έχεις. He has got, αυτός έχει. She has got, αυτή έχει. It has got, αυτό έχει. We have got, εμείς έχουμε. You have got, εσείς έχετε. They have got, αυτοί, αυτές, αυτά έχουν. Δηλαδή, το ρήμα have got μένει ίδιο σε όλα τα πρόσωπα, εκτός από το πρόσωπο he, she ή it, όπου το have γίνεται has. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο το have got διαφέρει από τα άλλα ρήματα. Στα πρόσωπα he, she, it δηλαδή, το have γίνεται has. Είναι πολύ σημαντικό να το κρατάμε αυτό στο μυαλό μας. Ένα άλλο στοιχείο του ρήματος have got είναι αυτό το got που ακούγεται συνέχεια στο τέλος του ρήματος. Το got ουσιαστικά δεν μεταφράζεται και δεν σημαίνει τίποτα, αλλά μπαίνει κάθε φορά όταν χρησιμοποιούμε το ρήμα have. Δηλαδή, θα πω για παράδειγμα, I have got a car. You have got books. He has got a fever. She has got a headache. Πάντα λοιπόν μπαίνει το got μετά από το have ή το has. Ευχαριστώ πολύ.